Το τεχνικό πρόγραμμα, όπως και ο προϋπολογισμός που θα συζητηθεί αργότερα, αποτυπώνουν την πολιτική κατεύθυνση που ακολουθεί κάθε δημοτική αρχή, τις προτεραιότητες, τις ιεραρχήσεις που κάνει, προφανώς βέβαια μέσα στα στενά πλαίσια ενός συγκεκριμένου ασφιχτικού νομοθετικού πλαισίου και μιας συνολικής πολιτικής και των προηγούμενων και της σημερινής κυβέρνησης, που θέλουν τους Δήμους από τη μια τοπικόφορο εισπράκτορα και αφετέρου να συμβάλλουν σε σχεδιασμούς που αφορούν την οικονομική ανάπτυξη τοπικά και ευρύτερα. Στην αντίστοιχη περσινή συζήτηση, ένας αντιδήμαρχος, ο κ. Κορομάντζος, το είχε πει ότι ο προϋπολογισμός και το τεχνικό πρόγραμμα έχουν αναπτυξιακή λογική. Το ερώτημα είναι μιας ανάπτυξης για ποιον. Αυτό είναι που καθορίζει, αν θέλετε, και τα επιμέρους και τις επιμέρους ιεραρχήσεις και προτεραιότητες. Η πολιτική που ακολουθεί τα σχεδόν 2,5 χρόνια τώρα ως Δημοτική Αρχή είναι να αναλαμβάνεται μερίδιο για να προχωρήσουν στρατηγικές επιλογές που ευνοούν μια ανάπτυξη, κατά τη γνώμη μας, κομμένη και ραμμένη στην εξασφάλιση κερδοφορίας επιχειρηματικών ομίλων, το οποίο από την άλλη πλευρά για τη λαϊκή πλειοψηφία, για τους εργαζόμενους, τους μικροεπαγγελματίες, σημαίνει νέες θυσίες, νέο χτύπημα εισοδημάτων και δικαιωμάτων. Για την Αθήνα, είναι στρατηγική επιλογή να γίνει ένα αναβαθμισμένο τουριστικό και εμπορικό κέντρο. Να διαμορφώνονται υποδομές για να υποστηρίξουν τη διεύρυνση της πελατείας των τετράστερων και των πεντάστερων ξενοδοχείων και των αλυσίδων Airbnb. Γι' αυτό το λόγο έχουμε δει όλα τα τελευταία χρόνια να προχωράει ταχύτατα ένα μεγάλο πακέτο αναπλάσεων, η διπλή ανάπλαση, ο μεγάλος περίπατος, Λυκαβιτός, Εθνικός Κήπος Φιλοπάπου, στρέφει μέχρι και στην Ακαδημία Πλάτωνος. Και στο ερώτημα που πολύ συχνά μας θέτουν, και εσείς μας έχετε θέσει, γιατί διαφωνούμε να γίνει πιο όμορφη πόλη μας ή γιατί διαφωνούμε να βρουν δουλειά περισσότεροι εργαζόμενοι, η απάντηση είναι ότι την αναβάθμιση του κέντρου της πόλης θα δυσκολεύονται όλο και περισσότερο να την απολαύσουν οι εργαζόμενοι της Αθήνας, ενώ την τουριστική ανάπτυξη έχουμε δει, έχουμε εμπειρία, πόσο την απόλαυσαν τα προηγούμενα χρόνια του τουριστικού θαύματος της χώρας μας οι εργαζόμενοι στον τουρισμό, με μισθούς πείνας, με 12 ώρες βάρδιες στη δουλειά, με δυνατότητα να κάνουν ίδιοι διακοπές μια εβδομάδα και αν, σε επίπεδο χρόνου. Το ίδιο βέβαια και για την πλειοψηφία των μικροεπαγγελματιών που θα δουν να ενισχύονται εναντίον τους ο ανταγωνισμός από μεγάλες αλυσίδες στο εμπόριο ή στη διασκέδαση. Και το φετινό τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου αποτυπώνει αυτή την κατεύθυνση, παρότι και υπάρχουν και ορισμένες μεγάλες παρεμβάσεις που γίνονται και εκτός τεχνικού προγράμματος μέσω της αναπτυξιακής εταιρείας και άλλες. Οι ανάγκες και τα επίγοντα έργα που αφορούν στις υποδομές του Δήμου για τους εργαζόμενους και την νεολαία της πόλης, η αντιμετώπιση σοβαρών και χρόνιων προβλημάτων των γειτονιών της πόλης, απλά δεν ιεραρχούνται, δεν υπάρχουν. Φουλ αναπλάσεις για αναβάθμιση του ιστορικού κέντρου και για τις γειτονιές πολύ λίγα ψίχουλα. Αναφέρουμε ενδεικτικά ορισμένα από αυτά σε σχέση με τις κρίσιμες υποδομές του Δήμου, σε σχέση με τα σχολεία. Τα σχολεία του Δήμου, το ξέρουμε, είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Είναι κτίρια 40-50 χρόνων, τα περισσότερα. Διαρκώς έρχονται στο Δημοτικό Συμβούλιο και φέρνουμε και εμείς παραδείγματα πολύ σοβαρών προβλημάτων. Τα προηγούμενα χρόνια και πέρσι, στην αντίστοιχη συζήτηση, μας απαντάγατε ότι θα τα λύσετε γιατί έχετε τη μεγάλη εργολαβία των 30 εκατομμυρίων, που αφορά την περίοδο 2020-2022. Τι δείχνει το τεχνικό πρόγραμμα που μας φέρατε σήμερα, και η απάντηση, αν θέλετε, που μας έδωσε και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος σε σχετική επιστολή που καταθέσαμε ως λαϊκή συσπήρωση. 0 ευρώ απορρόφηση το 2021 από αυτή τη μεγάλη εργολαβία την περιβόητη, γιατί ακόμα είμαστε στα διαδικαστικά διαγωνισμών για τους αναδόχους. Αυτό ακριβώς που λέει και ο κύριος Γενικός. Πώς για άλλα έργα όμως ξεμπλοκάρετε, πώς επιταχύνετε διαδικασίες, αυτό είναι ένα τεράστιο ερώτημα. Και προχωράνε οι αναπλάσεις ταχύτατα. Ακόμα και για το 2022 που θα έχει ξεμπλοκάρει, έτσι λέτε, έτσι είναι ο σχεδιασμός. Τα σχολεία θα συνεχίσουν να έχουν τεράστια προβλήματα, τα οποία δεν θα αντιμετωπίζονται, γιατί μόλις το 5% του ποσού το βάζετε για τον ερχόμενο χρόνο. Και όλο το υπόλοιπο πάει για το 2023. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η μεταστέγαση του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου. Δεσμευτήκατε πριν από κανένα μήνα στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι το Δεκέμβριο του 2022 θα ήταν έτοιμο για να μεταστεγαστεί το σχολείο, που θα έχει και επιπλέον έτος ολόκληρο με τμήματα. Και τελικά στο τεχνικό πρόγραμμα που μας φέρνετε σήμερα, λέτε ότι θα ξεκινήσει επί της ουσίας το 2023 και θα ολοκληρωθεί το 2024. Αντίστοιχα, η αναβάθμιση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σχολείων ήταν να ολοκληρωθεί το 2022 από το περσινό τεχνικό πρόγραμμα, πάει για το 2023. Το ίδιο και το ζήτημα της πυροπροστασίας κτηρίων και σχολείων. Το ίδιο και οι απαραίτητες επεμβάσεις σε βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς. Μετατίθενται ένα χρόνο πίσω η ολοκλήρωση των έργων. Σε σχέση με τα αναγκαία αντιπλημμυρικά έργα, μιας και ζήσαμε το να ξαναπνιγεί ο Κολωνός, παρότι φωνάζαν και οι κάτοικοι και εμείς τα προηγούμενα χρόνια, φέρατε το έργο στην αναμόρφωση, το οποίο όμως και αυτό θα υλοποιηθεί το 2023 και το 2024.
και ό,τι γίνει μέχρι τότε. Υπάρχει ένα ερώτημα. Πέρσι φέρατε μια νέα μελέτη. Ως νέα μελέτη ήταν στο περσινό τεχνικό πρόγραμμα. Ύψος 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για το δίκτυο ομβρίων και έχει αντιπλημμυρικά έργα. Έτσι ήταν η διατύπωση. Αν δεν κάνω λάθος, κοιτάξτε. Ότι φέτος δεν υπάρχει. Είχε εξαφανιστεί. Ναι, λέω δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Ενώ πέρσι υπήρχε 3,5 εκατομμύρια μεγάλη μελέτη. Πάνε πιο πίσω επίσης με βάση τα ποσά που θα διατεθούν και τα έργα που αφορούν τον καθαρισμό φρεατίων, την επισκευή και συντήρηση φρεατίων, τα αντιπλημμυρικά του Λυκαβητού και αυτά πιο πίσω στην ολοκλήρωσή τους, που βλέπαμε πριν από λίγες εβδομάδες στους καταράκτες. Σε σχέση με τους ελεύθερους χώρους, που είναι μια ανάγκη για να μπορεί ο κόσμος να έχει να ξεσχάσει, και μας είχε δώσει και ο κύριος Δήμαρχος και σε προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο και τα στοιχεία για το πράσινο ανακάτοικο, ανατετραγωνικό μέτρο και ούτω καθεξής, τα οποία δείχνουν προφανώς και το μέγεθος του προβλήματος και της ανάγκης. Εξακολουθούν, κατά τη γνώμη μας, να είναι εκτός των κύριων προτεραιότητων σας. Γιατί είναι προφανώς καλά τα pocket parks, αλλά δεν φτάνουν. Και πού αποδεικνύεται αυτό ότι δεν είναι στις προτεραιότητές σας? Δεν υπάρχει καθόλου στο τεχνικό πρόγραμμα η λέξη απαλωτρίωση. Δεν υπάρχει καθόλου, σαν λέξη. Δεν υφίσταται πουθενά. Και ακόμα και αυτές που έχουν ξανασυζητηθεί, έχουν σχεδιαστεί εδώ και καιρό, είναι υπερώριμες από τα προηγούμενα χρόνια. Και αντί γι' αυτό, μέσα στη χρονιά που πέρασε, από το Δημοτικό Συμβούλιο έχουν ψηφιστεί να χαθούν τόσοι χώροι που ήταν για απαλωτρίωση από προηγούμενες αποφάσεις, είτε ήταν αυτά για σχολεία είτε για κοινόχρηστους χώρους. Και ενώ ο κύριος Δήμαρχος στη συνέντευξή του στο Βήμα είπε ότι η εξοικονόμηση για ελεύθερους χώρους θα γίνει με κατεδαφίσεις επικίνδυνων κτισμάτων, ενώ στο περσινό τεχνικό πρόγραμμα προβλέπατε απορρόφηση 600 χιλιάρικα για το 2022, τώρα το κάνετε αυτό 200. Και τα 2/3 του προϋπολογισμού του συγκεκριμένου κωδικού πάει για το 2023. Άρα, ούτε την τρέχουσα χρονιά, το 2022, πρόκειται να υλοποιηθεί η απόφαση για όλα τα κτίρια που έχουμε αναδείξει και κουβεντίας και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Άλλο παράδειγμα, η μελέτη για τη στατική επάρκεια κτιρίων, που πέρσι λέγαμε ότι ξεκινάει με τεράστια καθυστέρηση και το θεωρούσαμε θετικό, πάει τώρα για το 2023 και το 2024, ελπίζοντας αυτό το διάστημα να είμαστε τυχεροί. Για το δίκτυο των παιδικών χαρών, που συνεχίζει να συρρυκνώνεται, όπως και για τις αθλητικές εγκαταστάσεις. Περιμένουμε να δούμε το τεχνικό πρόγραμμα του Παντά τις επόμενες μέρες, γιατί η κατάσταση στις συγκεκριμένες υποδομές είναι τουλάχιστον προβληματική. Και αν θέλετε και ένα πιο συνολικό σχόλιο σε σχέση με το τεχνικό πρόγραμμα, από τα συνολικά 56 έργα που εμφανίζονται σήμερα ως νέα, μόλις τα 10 δεν υπήρχαν στο περσινό. Και είναι ένα ερώτημα, τι είδους κείμενο μας παρουσιάζεται όταν υπάρχουν με τίτλο, με κωδικό, νέα έργα, που ήδη αναφέρονται μέσα στο συγκεκριμένο χαρτί, να υπάρχει ήδη εκταμείευση το 2021, ενώ υποτίθεται ότι είναι νέα για το 2022. Είναι ένα ερώτημα αυτό. Και επίσης ένας γενικός σχολιασμός, υπάρχει ένας πολύ μεγάλος κατάλογος έργων, που από τον περσινό προγραμματισμό πάνε πιο πίσω, ενώ ήταν να ολοκληρωθούν πιο σύντομα, αφορούν υλοποίηση στα επόμενα χρόνια, το 2022, το 2023, με συγχωρείτε, ένα πολύ μεγάλο μέρος, και το 2024. Κάτι που σημαίνει προφανώς ότι μεγάλα προβλήματα σε υποδομές δεν πρόκειται να αντιμετωπιστούν ούτε την ερχόμενη χρονιά, έργα που αφορούν και αναπλάσεις και αποκατάσταση πεζοδρομίων και κοινόχρηστους χώρους κτλ. Μπορεί οι κάτοικοι να έχουν παράπονα, ιδιαίτερα στις γειτονιές, κάποιες εκ των οποίων είναι τελείως ξεχασμένες, όμως σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να έχουν παράπονο οι εργολάβοι, καθώς συνεχίζουν να τρέχουν και συνεχίζεται αυτή η δουλειά με πολύ μεγάλες εργολαβίες και στο πράσινο, στη διεύθυνση ηλεκτρολογικού. Τα έχουμε ξανααναδείξει όλα αυτά τα ζητήματα, έχοντας καταδείξει ότι ο συγκεκριμένος τρόπος που θα γίνονται έργα και θα παρέχονται υπηρεσίες που είναι απαραίτητες για τους κατοίκους της Αθήνας είναι ένα όχημα για περαιτέρω ιδιωτικοποίηση, την ίδια ώρα που ως Δημοτική Αρχή αρνείστε να διεκδικήσετε μόνιμες προσλήψεις και δεν μας τεκμηριώνετε κιόλας ποια είναι και πιο οικονομική ακόμη και από αυτή την πλευρά. Πιο οικονομική λύση για το Δήμο. Οι εργολαβίες ή προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και η αγορά μηχανημάτων. Κλείνοντας, με βάση τα παραπάνω, θεωρούμε ότι και το φετινό τεχνικό πρόγραμμα είναι στην ίδια λογική. Απ' τη μια, να μην διεκδικεί πόρους από την κυβέρνηση για έργα ζωτικής σημασίας για την πόλη, να μην ιεραρχεί, όπως θεωρούμε εμείς, τις επίγουσες λαϊκές ανάγκες, να χρησιμοποιεί το τεχνικό πρόγραμμα για να προχωράει ιδιωτικοποίηση την ώρα που συρρυκνώνονται το προσωπικό του Δήμου και οι υπηρεσίες που αυτός παρέχει. Με αυτή την έννοια, λοιπόν, υλοποιείται και την πολιτική της κυβέρνησης, γιατί συμφωνείται προφανώς στη λογική των αντοχών της οικονομίας και στην κατεύθυνση της ανάπτυξης για λίγους, που σε αυτό το μοντέλο οι αντοχές δεν χωρούν έργα σχετικά με την αντιμετώπιση λαϊκών προβλημάτων και αναγκών, αλλά περισσεύουν αυτές οι αντοχές όταν πρόκειται να χρηματοδοτηθούν ή να διευκολυνθούν μεγάλες επιχειρήσεις και επενδύσεις τους. Με βάση τα παραπάνω, θα καταψηφίσουμε το τεχνικό πρόγραμμα.